Τη ζεστή σοκολάτα, ξαφνικά βγαίνει μια κυρία στην Ελλάδα και βγάζει Ήβρις. Ποια είναι? Ποια? Στην Τατιάνα Στεφανίδου. Στον Θεό Αναστασιάδη. Γιατί? Ήβρις, Τατιάνα, είναι αλαζονία σου, είπα αυτό. Εννοούσε ότι κάποιο είναι αλαζονά. Αυτό θα ήθελα να το κρίνουμε αφού ακούσουμε την κυρία Στεφανίδου. Για να δούμε τι είπε χθες στο Θεό Αναστασιάδη. Γιατί δεν κάνατε και εσείς τώρα ένα πρωινό με τον Ευαγγελάτο μαζί τώρα, σαν δίδυμο. Να. Δεν μπορεί δηλαδή, ποιο είναι ο Κωστόπουλος και η Μπαλατσανίνη πιο όμορφη, συγγνώμη, να το βάλουμε και έτσι. Τώρα αυτό, είναι... αυτό τώρα είναι ύβρις για τον Ευαγγελάτο να λες ότι θα πάει να παρουσιάσει πρωινάδικο και να μαγειρεύει τώρα για το όνομα του Θεού. Δεν μαγειρεύει τίποτα. Είναι ύβρις για τον Ευαγγελάτο να του λες ότι θα πάει να... γιατί δεν πάει να παρουσιάσει πρωινάδικο, να λέει τα ζώδια και να μαγειρεύει. Δεν το είπα για ύβρι, το ξέρεις καλά αυτό, αλλά και επιπλέον νομίζω ότι για κανένα δεν είναι ύβρις το να κάνει μια δουλειά άμα χρειαστεί. Νομίζω ότι αν έμενε εκτός τηλεόρασης, δεν θα έκανε πρωινάδικο ανοιχτή. Όχι, θα έκανε κάτι δημοσιογραφικό στα sites, θα έγραφε σε κάποια εφημερίδα, θα δούλευε σε κάποιο ραδιόφωνο. Σίγουρα όμως δεν θα μαγείρευε και δεν θα λέγε τα ζώδια. Αν ήταν δηλαδή, όμως διαφορετικό, αν ήταν... Αυτό μπορώ, δηλαδή... μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι δεν θα το έκανε. Αυτό... Ωραία, παιδιά, πολύ όμορφα. Συντακτικά είναι σωστό αυτό που είπε. Να πει ο Δημήτρης. Γιατί νομίζω ότι ο Δημήτρης είχε ένα αντίκτυπο αυτό που προηγουμένω. Η ύβρις ως λέξη σημαίνει αλαζονία. Ήταν το να νιώθεις εσύ ότι είσαι ανώτερος από το Θεό. Από τους Θεούς. Αλλά είπα στον εννοεί υβριστικά. Ότι αυτό που λέει ο Θεός Αναστασιάδης, ρε παιδί μου, δεν είναι καλό. Το προσβάλλει εννοεί. Το προσβάλλει με αυτό το προφίλ που υποτίθεται ότι έχει χτίσει τώρα ο κ. Ευαγγελάτος και δεν είναι καλό να παρουσιάσει ένα πρωινό. Αυτό είναι η κυρία Στεφανίδου. Άρα δηλαδή το πρωινό είναι μόνο τα ζώδια και η μαγειρική που είναι πολύ άσχημο πράγμα. Γενικά είναι ντροπή μάλλον. Νομίζω ότι εμείς πρέπει να ξεντρεπόμαστε που πάμε στην κουζίνα ή μαγειρεύουμε, ενώ θα ήμασταν περήφανοι, ας πούμε, αν πηγαίναμε με κρυφές κάμερες μέσα στα σπίτια των αλωνών. Αποδείξεις είναι αυτό. Μέσα στις εταιρείες αλωνών. Αυτό είναι η αποδείξη. Αν εγώ θα ήμουν περήφανος, ειλικρινά, αν με λέγανε πως Κωστόπουλο Εισαγγελόπουλο. Α, επειδή τον λέγανε Εισαγγελάτο. Λέω, αν με λέγανε έτσι, και εγώ θα ήμουν χαρούμενος. Αλλά επειδή τα παιδιά, ο καθένας κάνει στο είδος του και ολομίδου στους σκεφτέδες. Έχει πάρα πολύ δίκιο η κυρία Τατιάνα, θα ήταν ύβρις, οπότε εμείς είμαστε υβριζόμενοι. Εγώ νομίζω αλλά ότι είναι... δεν θα μπω στο θεματάκι. Το θεωρώ λίγο άστοχο. Αλλά πούμε γενικά στην ναι, κόντρα αυτή. Ειδικά αυτές τις εποχές να λεφτείς. Ναι. Εγώ νομίζω ότι... Αισθάνομαι προσδευλημένος προσωπικά από την Τατιάνα. Θεωρώ ότι ήταν ατόπιμα εγώ. Και είναι την ενάρα της γυναίκας μου χρονιά. Κάτι λέει ο άνθρωπος. Από το ότι γιατί πάω στην κουζίνα, ο άλλος ο δυστυχής εδώ πέρα λέει τον καιρό, ο άλλος από την άλλη μεριά ο Λιάγκας λέει τον καιρό. Εμένα δεν με λες πλέον τα γκόσιπ, Πέτρο, βλέπω. Τα ζώδια, όχι, γιατί τα γκόσιπ τα έχει πει πολύ πιο σκληρά από σένα η Τατιάνα. Ναι. Πολύ πιο σκληρά από σένα. Να σου πω κάτι. Με καταγγελία των ανθρώπων. Αλλά ας μην μπούμε, please. Άκουρε, παιδί μου, θέλω να σου πω κάτι. Έχω μια άποψη επί του συγκεκριμένου. Μα που δεν θέλει και εσύ. Όχι, όχι, όχι. Εγώ έχω μια άποψη επί του συγκεκριμένου. Εγώ θα σου πω για την κυρία Στεφανίδου, έτσι. Ένα υπέρ και ένα κατά. Μπορώ, θα πω. Λοιπόν, όντως, η κυρία Στεφανίδου, όντως ισχύει αυτό που λες. Έχει κάνει πολύ σκληρές γκόσυπ εκπομπές στην τηλεόραση. Σκληρό όμως. Πολύ σκληρό. Εγώ το λέω. Έχει κάνει πολύ σκληρό. Από την άλλη, δεν μπορώ να μην της ανιγνωρίσω το γεγονός ότι είναι μια γυναίκα που στα περίπου 20 χρόνια καριέρας δεν έχει μείνει σταθερή σε ένα κόνσεπτ και το αλλάζει σχεδόν κάθε χρόνο ή κάθε δύο χρόνια. Δηλαδή, αυτό έχει την τόλμη. Αυτό σου λέω ένα υπέρ και ένα κατά σου λέω, ρε παιδί μου, για αυτή την κυρία. Α, και το είναι για το θέμα το στόχο. Το προφίλ παίρνει lifting. Αλλάζει. Αυτό κάπως έτσι. Δηλαδή, αυτό που είπε για το προφίλ. Επίσης, όταν αλλάζουμε, αλλάζουμε για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτον, αλλάζουμε διότι, όπως έλεγε και ο Μάικλ Τζάκσον, άμα δεν αλλάξεις θα πεθάνεις και άλλαζε ακόμα και το στυλάκι της μουσικής του. Το άλλο είναι, σε αναγκάζει η πραγματικότητα να αλλάξει. Σωστό. Δηλαδή, εάν εγώ έχω 8% σε μια εκπομπή, ας πούμε, σήμερα, θα αναγκαστώ να την αλλάξω. Σωστό. Και 5 άμα έχω και 3 άμα έχω θα την αλλάξω. Εγώ εκτιμώ τα παιδιά έχουν δουλέψει, ένα καλό ζευγάρι, ένα ωραίο ζευγάρι. Όταν ο Νίκος βρέθηκε εκτός τηλεόρασης, έκανε πολύ καλά πράγματα, έκανε πολύ τα καλό site, του έκανε, έκανε ναι, ίδια τα ενημερωτικά. Απλά αισθάνομαι προσβεβλημένος που κάθομαι με τον Άκη και το πρωί μαγειρεύουμε και νομίζω είναι πάρα πολύ γλυκό και πάρα πολύ εγώ καλό. Εγώ θεωρώ ότι ήταν αυτό και δεν θα ήθελα ποτέ να υπάρξω στη σκληρή δημοσιογραφία της καταγγελίας. Εγώ θα αισθανόμουν ντροπή στα παιδιά μου. Ναι, εγώ πιστεύω πάντως ότι τη ξέφυγε. Ναι, και εγώ θεωρώ ότι απλά υπεραμείνθηκε το προφίλ του σύζυγου της, ας πούμε. Πάνω. Γιατί έχει, ειδικά για εσάς, όταν είχα πάει και καλεσμένη στην εκπομπή της, ήταν πολύ θετική. Μα και εγώ δεν είμαι, δεν είμαι ποτέ είναι ότι υποτιμά ή την εκπομπή ή την κατάσταση. Δεν παρά πειράζει. Όλα αυτά έτσι φαίνεται. Δεν πειράζει. Ρε παιδί μου, μπορεί να θεωρεί ότι ο κύριος Ευαγγελάτος δεν είναι φτιαγμένος για κάτι τέτοιο. Αυτό, είναι σκληρά. Αλλού εκφράστηκε απλά το θέμα ύβρις.
Είναι σαν να, σαν να σου πω εσένα κλέσει το ποδήλατο απαντεώνα, αυτό, εκείνο, α πούμε, που κάνει αυτή τη μαλακία. Συγγνώμη, πρωί-πρωί. Δηλαδή, εντάξει. Α σεβαστούμε, ο καθένα είναι ετάχθη που λένε. Και η Τετιάνα πραγματικά ετάχθη υπέρ δεκάδων διαφορετικών επιλογών. Όντως, έχει κάνει πάρα πολλά. Άρα είπα, αυτές είναι και αποφάσεις και αναγκαστικές. Πέτρο, με επιλάχιστη ρόλη. Ακυρώνει την ιστορία της και την εμπειρία της όταν μιλά υποτιμητικά για κάποιο συγκεκριμένο. Δηλαδή, να ρωτήσω. Δηλαδή, να ρωτήσω. Μα τον εαυτό της που τον εκτιμά δεν θέλει να τον δει σε αυτό το πράγμα. Δεν μίλησε για τον εαυτό της, λέει τον εαυτό της. Αυτό λέει. Εγώ θα μπορούσα να το κάνω αυτό το πράγμα. Εντάξει, πάμε τελείω. Δεν πειράζει. Άστοχο ήταν, δεν πειράζει τα παιδιά. Μπορεί σήμερα να